Συντέκνησες, συντέκνητες, τεκνάκια, καλησπέρα σας. Απόψε σας παρουσιάζω την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το σύντεκνο το βοσκοτραγωσιφιδάκι και τις συντέκνησες την κούλα, τη λαγωνικάκι και την κατίνα ανοιχτορθούνι, τσίχο στείλει όξο στο δρόμο να σας ευρούνε να κουβεντιάσετε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος, συντέκνησες και συντέκνη μου, γιατί άκουσα προχθές στις ειδήσεις πως 7 νέοι ανθρώποι εποθάνανε μέσα σε 2-3 μέρες από ναρκωτικά. Από τη μια μπάντα το λοιπόν έχουμε την ηρωίνη που θερίζει και από την άλλη τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που είπαινε πως αποφάσισενε να δίνει επίδομα η Εκκλησία σ' όσες οικογένειες κάνουνε τρίτο κοπέλι. Αρχιεπίσκοπε Χριστόδουλε, να σε καλά για τη βοήθεια που προσφέρεις, μα υπάρχει έμπαε ένα ερώτημα. Να το κάνει το τρίτο κοπέλι μια οικογένεια, αλλά γιάντα, για να κάνει μόνο το καθήκοντζι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα προστατεύει κοινωνά το κοπέλι όσο πρέπει και μετά τη γέννηση. Σου δίνω το λόγο μου, Αρχιεπίσκοπε Χριστόδουλε, πως εγώ θα το κάμω το τρίτο κοπέλι. Όχι για το επίδομα που θα μου δώσεις, που φαντάζομαι πως θα είναι ψίχουλα από ψίχουλα, θα το κάμω επειδή το θέλω εγώ. Μα για να το κάμω, πρέπει να μου δώσεις κι εσύ το λόγο σου για κάτι της. Πως σαν εκκλησία θα κάμεις τα αδύνατα δυνατά μαζί με τις κυβερνώντες να χτυπηθούνε τα ναρκωτικά στηρίζαντονε. Πως σαν εκκλησία θα κάμεις τα αδύνατα δυνατά μαζί με τις κυβερνώντες να βρεθούνε κοινανά τα σκοτεινά πρόσωπα με τα μεγάλα συμφέροντα από τις ηρωίνες και τα χασίσα και θα τα κατονομάσεις μαζί με τις κυβερνώντες στον ελληνικό λαό. Για να κατένε οι γονέοι που χάσανε τα βλαστάρια τονε μέχρι εδώ, ποιοι τον τα στείλανε στον άλλο κόσμο. Τότε σας θα κάμω όχι τρίτο κοπέλι, μα και έκτο. Εδώ γιάντα να το κάμω, για να το στέλνω στο σχολείο και να θωρεί σύριγγες να κυκλοφορούνε ανενόχλητες. Να το στέλνω στα φροντιστήρια και να μην κατέω αν ξαναγιαίρει στο σπίτι. Να κάνω κάθε μέρα που περνά το σταυρό μου και να δοξάζω το Θεό πως τη γλιτώσαμενε και σήμερα. Και ως πότε θα τη γλιτώνομενε. Ως πότε το σπίτι μου εμένα θα είναι τόσο να τυχερό και θα χτυπάει σύριγγα μόνο την πόρτα του γείτονα. Ο λαός το λέει καθαρά. Άκου χτύπου στα Χανιά, άκουτσι και πά κοντά. Εσάς λέω, 300 μέσα στη Βουλή. Ή τα κάνετε. Καλάστε, θωρώ σας. Εσείς καλάστε. Στο μόνο νομοσχέδιο που εσυμφωνήσετε όλοι, δεξιοί, μεσαίοι, εξυγχρονιστές, συνασπιστές, αριστεροί, είναι ότι νεκάμετε τσι μισθού σας 2 εκατομμύρια το μήνα. Εάντε επιτέλους, συμφωνήσετε όλοι μαζί, κάμετε άλλο ένα νομοσχέδιο για τις εμπόρους των ναρκωτικών με ίντα άρθρα, με κίνανά που θα σας πει ο κόσμος με σόσπεζα στο δρόμο. Ένα παιδί για να μείνει μακριά από τα ναρκωτικά πρέπει να προστατεύεται από τους γονείς του ή από το κράτος? Γονείς. Γονείς. Και δεν μου λες, η καλύτερη τιμωρία για τις εμπόρους των ναρκωτικών, όχι για τις χρήστες. Η μπανάνα, η Κινέ... Η καλύτερη τιμωρία στους εμπόρους είναι η τιμωρία, η τιμωρία ισχυρή. Η Κινέζικη, δια του φετισμού. Όχι, για του βάλει μια τιμωρία. Ναι, όχι του φετισμού. Όχι. Του ελαφριά, όχι στάντο. Όχι, όχι. Όχι. Να του κόψει τα χέρια, ας πούμε. Όχι, πάλι είναι τα χέρια, πάλι όχι τα χέρια. Βάρβαρο. Ναι, όχι, απλώς να του ταΐζει σαρδέλες χωρίς νερό.
Για τα ναρκωτικά ή δεν πρέπει να γεννεί. Να τα κόψει, δεν ξέρω εγώ. Πώς θα τα κόψαμε, ναι. Με, για τσεμπόρους των ναρκωτικών ή δεν τιμωρία πρέπει να υπάρχει. Να τη σκοτώνουμε. Να τα προσέχουμε, θέλει μια ολιά όσο μπορούμε. Δηλαδή να τα προσέχουμε, να τα έχουμε συνέχεια στην κουνουπιέρα μέσα. Πώς θα τα προσέχουμε. Μέρημνα δηλαδή από γονείς ή από κράτος. Το πιο πολύ από τις γονείς. Από τις γονείς. Και η τιμωρία στις εμπόρους των ναρκωτικών, όχι στις χρήστες, ποια πρέπει να είναι. Θάνατος. Δηλαδή οι Κινέζικοι. Δια του φετισμού παραδειγματισμού. Θάνατος. Ωραία. Άντε στην υγεία μας. Και θάνατος ή εμπόρους ναρκωτικών. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από το κράτος ή από τους γονείς για να έχουν μέρημνα κατά των ναρκωτικών. Από τη μια βάδα, παιδί μου, και από την άλλη. Και από τις δύο μεριές λοιπόν. Και από τη μια βάδα και από την άλλη. Δεν μου λες, είδα τιμωρία πρέπει να υπάρχει στις εμπόρες των ναρκωτικών, όχι στις χρήστες εμπόρες. Είδα τιμωρία, όποιος σκοτώνει τα αλλού το παιδί πρέπει να το πληρώνει. Τι πρέπει να γίνει για τα ναρκωτικά. Πες μας. Πες μας σας τα γκούρια εδώ, για τα ναρκωτικά λέμε. Να λάβει μέτρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Βεβαίως. Και η τιμωρία, ποια τιμωρία πρέπει να υπάρχει για τους εμπόρους, όχι για τους χρήστες, για τους εμπόρους. Κρέμα. Οι Κινέζικοι. Τι θα πρέπει να γίνει, μα να δεν το κατέσει, θα πρέπει να γίνει. Όχι, να μας τα πει κι εσύ. Όχι, να ταΐζουν ψάρια, μπορούν να, ναι, να πιάσουν, να συμμορφωθούν και να ξαγίξουν τον κόσμο. Δεν μου λες, η τιμωρία των εμπόρων των ναρκωτικών ποια πρέπει να είναι. Άνατος. Τη φεκισμούς. Τη φεκισμούς και στο φιλορίτη. Όπως το κάμανε στην Κίνα. Στην Κίνα. Μπράβο. Έλα, καλή, ναι. Πού είναι η κάμερα, πες ένα και καληνύχτα στην κάμερα. Καληνύχτα. Όχι, δεν μπορεί να καληνύχτα, Μπανόη. Μπορεί, πες καληνύχτα, εσύ και άστο να πούμε. Καληνύχτα, καληνύχτα. Το Μπανόλιο ήρθε παέ. Για να αγοράσει ψάρι. Και ξάιξε τα χάλια μας σε τούτο το παζάρι. Η τιμωρία για τις εμπόρες των ναρκωτικών, όχι για τις χρήστες. Όχι για τις χρήστες. Ποια πρέπει να είναι. Η ποινή του θανάτου να επανέλθει. Είδα που κάνεις καλά, είσαι καλά. Να σου κάνουμε να μια ερώτηση. Μάζε στην τηλεόραση, σε καμαρώνομαι όλοι. Τα μα παιδιά, τα γόνια, μόλις. Μα σοβαρά το λες. Μα σε δείχνει τηλεόραση, εμάς δεν είναι. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, σε εκείνους σας τσεμπόρους των ναρκωτικών, όχι στις χρήστες, είδα τιμωρία τον ετεριάζει. Τσεμπόρ. Να κοπεί το εμπόρευμα, ναι, και να φύγουν αυτοί να πάνε στον τόπο τους. Γιατί χαθήκαμε. Για τα μόνο ξένοι κάνουν εμπόριο. Γιατί κλέβουν το πορτοφόλι και δεν σου δίνουν μία. Για τις εμπόρες ναρκωτικών λέμε. Ναι, να κοπεί το εμπόρευμα. Να κοπεί. Ναι, να κοπεί. Να γεννούνε σουβλατζίδες, ας πούμε. Όχι σουβλατζίδες. Να σε καλά. Τώρα μας παίρνει η τηλεόραση. Αναλυτικά τώρα.